στο γήπεδο της Καντάνου η Παλαιόχωρα φιλοξένησε την Αέμιλο Ποτάμου. Οι δύο ομάδες οι οποίες κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, ο καιρός εξαιρετικός για ποδόσφαιρο και ο κόσμος ο οποίος ήρθε για να παρακολουθεί τις δύο ομάδες και από το Ρέθινο ταξίδεψαν για αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Όρκος νίκες από τους παίκτες του Γιώργου Κόλσου πριν από τη σέντρα. Και από την άλλη πλευρά οι παίκτες της Παλαιόχωρας. Εδώ βλέπουμε και τον Κώστα Κιάσο, ο οποίος ήταν στον πάγκο, μπήκε συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 21ο λεπτό ο Βιτόρος είναι αυτός ο οποίος έκανε το σούτο, πονηρός από Μάγνε και συνέχεια ο Ξαγοράρης, ο οποίος κοντρόλερ αυτή την μπάλα στο αριστερό. Το σούτο όμως πέρασε πάνω από τα δοκάρια της Παλαιόχωρας. Η πρώτη καλή στιγμή για την Αέμιλο Ποτάμου. Στη συνέχεια στο 33 ο Σαμαράς μέσα στη μεγάλη περιοχή θα κάνει τη σέντρα. Στην απέναντι πλευρά ο Κερμενίδης θα σουτάρει με τα αριστερό. Από κοντά ο Δήμος Μανουσάκης είναι αυτός ο οποίος κάνει το 1-0 για την Παλαιόχωρα. Ξανά η σέντρα. Πολύ ωραίο και το σουτ. Εδώ ο Μανουσάκης ο οποίος δεν offside, καθώς βλέπουμε και τη γραμμή η οποία διευκολύνει στην μικρή περιοχή. Έχει μείνει στο παιχνίδι και κάνει το 1-0. Είναι έξαλλα τα πανηγύρια φυσικά για τους παίκτες. Φάουλ με τον Βιτόρ ο οποίος θα σκάψει την μπάλα. Κανείς δεν θα τη βρει. Ούτε ο πονηρός η μπάλα θα περάσει out. Και στη συνέχεια ένα γύρισμα το οποίο θα γίνει πάλι από τον Μανουσάκη. Στο 41 η μπάλα θα πάει corner τελικά, θα προλάβουν οι αμυντικοί. Νέα προσπάθεια με τον Κερμενίδη στο 42, το shoot, εύκολη υπόθεση για τον τερματοφύλακα να μπλοκάρει την μπάλα. Δεύτερο ημίχρονο η Αέμιλο Ποτάμου η οποία ανέβασε στροφές, προσπάθησε να ισοφαρίσει. Εδώ παραλίγο να έχουμε αυτόν τον goal, η μπάλα corner. Στη συνέχεια ο Γιώργος Κόλσης ο οποίος πέρασε και τον Κιάσο και τον Βαρούχα, ο οποίος στο 73 θα γυρίσει, ωραία, θα σουτάρει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Πονηρού. Μια ακόμη καλή στιγμή. Ενώ λίγο πριν το φινάλε η ομάδα της Παλαιόχωρας αφού θα ευνοηθεί και από τις κόντρες, εδώ θα ζητήσει πέναλτι, δεν υπάρχει κάποια περίπτωση φυσικά για πέναλτι. Και θα έχουμε και ένταση για αυτό εδώ το δυνατό μαρκάρισμα λίγο πριν το φινάλε. Ένα μαρκάρισμα ο Σαμάρα θα σηκωθεί όρθιος σε όλος ο πάγκος Αέμιλο Ποτάμου. Τελικά οι ψυχρεμότεροι είναι αυτοί οι οποίοι θα λειτουργήσουν πυροσβεστικά και κάπου εκεί θα λάβει τέλος αυτή η στιγμή έντασης, θα τη χαρακτηρίζαμε. Φάουλ σε μία από τις τελευταίες στιγμές για την Αέμιλο Ποτάμου, η οποία προσπαθούσε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Βρισκόμαστε, ο πονηρός θα σηκωθεί, θα μπλοκάρει την μπάλα και το τελευταίο σύνολο να το δείξει αναμέτρηση Παλαιόχωρα Αέμιλο Ποτάμου 1-0. Λοιπόν, ήρθα στην υποτιθέμενη συνέντευξη τύπου μόνο και μόνο γιατί σέβομαι την ομάδα της Παλαιόχωρας, τους ποδοσφαιριστές, τη διοίκησή της. Συγχαρητήρια για την νίκη τους. Εμείς συνεχίζουμε. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Που ήθελε να είναι εδώ ο κύριος Κόλτσος. Όταν ξεκινάς την προπονητική καριέρα και δεν έχεις ποδοσφαιρικά ένσημα σαν προπονητής, πρέπει να σέβεσαι πρώτον τον αντίπαλο προπονητή, ο οποίος είναι χρόνια επαγγελματίας. Δεύτερον, την αντίπαλη ομάδα. Και τρίτον, να μάθουμε και να χάνουμε. Και να μην ψηλώνουμε απότομα. Γιατί όποιος ψηλώνει απότομα πέφτει και γρήγορα στο ποδόσφαιρο. Αυτό να το ξέρετε, είναι από την εμπειρία μου. Δυστυχώς όμως, τα νέα παιδιά που γίνονται προπονητές διψωνίζουν εύκολα, λες και το επάγγελμα του προπονητή είναι κάτι διαφορετικό από τα άλλα τα επαγγέλματα. Γι' αυτό είναι μία παρένθεση για αυτό που έγινε τώρα. Όσον αφορά το παιχνίδι, επιτέλους μάθαμε να κερδίζουμε. Για μένα, μέχρι τώρα τα παιχνίδια ήταν όλα. Ήμασταν ωραίοι στο μάτι, παίζαμε ωραίο ποδόσφαιρο, δεν είχαμε τα αποτελέσματα. Ουσιαστικά όμως, την προηγούμενη αγωνιστική και αυτή την αγωνιστική παίξαμε καθαρά για το αποτέλεσμα. Ήταν ένα τέτοιο μάτς. Παίξαμε με μια ομάδα η οποία από τα πρώτα λεπτά ζήταγε το φάουλ όταν έχανε την μπάλα. Έπαιζε με πολλές καθυστερήσεις. Μας έβγαλε εκτός ρυθμού. Το παιχνίδι πήγε στη μονομαχία. Βάλαμε ένα γκολ με τον Δήμο τον Μανουσάκη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή μετά την διακοπή των Χριστουγέννων, παρόλο την ηλικία του, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και διαχειριστήκαμε σωστά το αποτέλεσμα, γιατί είμαστε πιο έμπειρη ομάδα, θεωρώ, και παίζαμε και στην έδρα μας από την Αέμιλο Ποτάμου. Και πήραμε ένα τρίποντο που, όσον αφορά τη μεταξύ μας σχέση με την Αέμιλο Ποτάμου, σε περίπτωση ισοβαθμίας, άσχετα αν η διαφορά είναι 8 βαθμούς, εγώ είμαι ρεαλιστής, σε περίπτωση τους ρίχνουμε, έτσι είναι και με την Κηφισιά. Δηλαδή έχουμε μαζέψει τα μεταξύ μας παιχνίδια 4 πόντους. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή πατάμε πιο γερά στην κατηγορία. Θέλει πολλή δουλειά. Η εμπειρία μου λέει ότι αν κάτσουμε στα αποτελέσματα θα βρεθούμε προεκπλήξεως. Επέτε συνέχεια, θα μαζέψουμε τα κομμάτια μας, γιατί συμπλήρωσε αυτή τη στιγμή ο Μαζιώτης κάρτες και θα μας λείψει στα δύο επόμενα παιχνίδια ένας παίκτης, ο οποίος τουλάχιστον στο ανασταλτικό κομμάτι μας βοηθάει πάρα πολύ. Θα ήθελα να κλείσω ότι κερδίσαμε τα παιχνίδια εδώ στην έδρα που έπρεπε να κερδίσουμε. Δηλαδή με τον Ερμίζο Γιαννών, ο οποίος έχει τους ίδιους στόχους με εμάς, και με την Αέμιλο Ποτάμου. Σας είπα ότι ήταν μάτς κλειστό. Και παρασυρθήκαμε στο ρυθμό του αντιπάλου. Συμφωνώ μαζί σας σε αυτό. Στη φάση που είναι το πρωτάθλημα, μετράει η ουσία. Και είπα στο ξεκίνημα της συνέντευξης ότι μετράνε τα αποτελέσματα. Οπότε αυτό ήταν το σημερινό παιχνίδι και ζητήσαμε το αποτέλεσμα. Τα παιδιά παίξανε με πολύ πάθος
Και ενδεχομένως, επειδή μπαίνει το άγχος στα παιχνίδια και υπάρχει μεγάλη πίεση, να μην μπορούσαμε να κάνουμε. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε πολλές τελικές, αλλά δεν είχαμε αποτέλεσμα. Θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας. Θα το δούμε. Αυτό υπάρχει ακόμα μία εβδομάδα. Ήρθαν πάντως δύο παιδιά, όπως είδατε και εσείς, και ο Κοντογιάννης που μπήκε αλλαγή σήμερα, και ο Λάσπατς που ξεκίνησε. Αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, που βοηθάνε την ομάδα, με δίνουν περισσότερες λύσεις στα χέρια. Και πιστεύω ότι είμαστε καλά τώρα. Δεν έχει φύγει κάποιος βασικός ποδοσφαιριστής, εκτός από τον Ζαϊμίδη ουσιαστικά από την ομάδα. Οι στόχοι τροποποιούνται της Παλαιόχωρας μετά τα νικηφόρα αποτελέσματα? Σε καμιά περίπτωση. Οι στόχοι της Παλαιόχωρας ήταν από την αρχή όσο πιο ψηλά γίνεται. Είχαμε κάποια ατυχή αποτελέσματα στην αρχή. Πιστεύω μας έχει γυρίσει λίγο και η τύχη. Μας έχει γυρίσει όχι σε αυτό το μάτς τόσο, αλλά στο μάτς της Κηφισιάς, η οποία ήταν ένα πιο δύσκολο παιχνίδι. Εμείς οι στόχοι μας συνεχίζουν να ξεφύγουμε όσο. Εγώ βλέπω την πλάτη μας ακόμα βλέπουμε. Δεν βλέπουμε ψηλά. Και δεν μπορούμε να βλέπουμε ψηλά γιατί είναι μεγάλη διαφορά. Ο στόχος αυτή τη στιγμή, ο αντικειμενικός και ο ρεαλιστικός, για να λέμε την αλήθεια, είναι η παραμονή όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μην μπούμε στο άγχος τελευταία. Γιατί στο τελευταία δυσκολεύει το πρόγραμμά μας.